ψυχρά, φεγγαράκι με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Και έλεγαν τριγυρό μόλι βρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούν ερωτευμένα, κι είναι όλα ένα σ' αγαπώ. Το όνομά σου θέλω να μάθω. Μαρία. Την ανιψιά σου, τη Μαρία. Ε. Την είδα την ημέρα του γάμου της αγάπης. Τη γυρόφερνε ο Σύφης, ο Σταματάκης. Αδεμάτωνε, τι λες, παπά. Αρσενικό είναι. Είδε το θηλυκό και όρμησε σαν τάβρος. Δεν ήξερε και ποια είναι. Δηλαδή, στο χωριό δεν θα ανέβεις. Οι μέρες είναι δύσκολες. Θα μείνεις εδώ στα Χανιά για λίγο ή στην Αθήνα. Να ανοίξετε κι άλλο λάκκο, Ανθή. Να είναι έτοιμος για τον αδερφό σου τον Κωνσταντή. Μόνο να είναι μεγάλος. Να μας χωράει όλους μέσα, και εσάς και εμάς. Ποια νόησε? Δούλευε το Γιάννη. Είναι ο παππούς μου. Λεβεντογέννη, εγγονή. Τι έπαθες? Εμείς οι δύο δεν κάνε ξανασυναντηθούν ποτέ. Σύφη, όχι. Εγώ... Και εμένα μου πονάει. Μαρία. Φύγε. Φύγε. Φύγε, σε παρακαλώ. Δεν ξαναπέζω μπάλα. 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 Μόνος σου είσαι. Η μαμά μου έβαλε εδώ τη Μαρία. Ποιος ήτανε η Μαρία? Πού πας εσύ? Δεν σου είπα να μην το κουνήσεις από το τοίχο. Εμπρός. Δεν ξαναπέζω μπάλα. 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 Τι θες? Ποιος σε πείραξε? Κανένας. Ποιος σε πείραξε? Ποιος σε πείραξε? Πες. Όποιος και να με πείραξε, είσαι πολύ μικρός. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Περίμενε. Πάρ' το.
Άμα σε πειράξει κανείς, μπαμ και κάτω. Ποιανού είναι? Η μαμά σου το ξέρει? Όλοι έχουμε όπλα. Εγώ δεν έχω. Γι' αυτό σου το έδωσα. Για να έχεις. Σταύρο, θα τρελαθώ. Ποιανού είναι? Και τώρα τι γίνεται? Εγώ σου το έδωσα. Ό,τι θέλεις, κάντο. Ήθελες να το ξεφορτωθείς από το σπίτι. Γι' αυτό μου το έδωσες έτσι. Αχ, βρε Σταυράκι μου. Κι εγώ μικρή είμαι. Και δεν μπορώ ούτε τον εαυτό μου να βοηθήσω. Φοβάμαι να ρωτήσω τι συμβαίνει. Μήπως και με διώξουν έξω από το σπίτι. Έχεις εμένα. Καλώς τον να. Πού ήσουν αρέτο σήμερα? Για δουλειά. Ορέστη, πώς πάει? Καλά, όπου να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι. Τι είναι, Ευαγγέλη? Πονώ. Με ρωτεμένο. Γελάς, μωρέ. Εγώ πονώ και εσύ γελάς. Μην γελάς για να σε καταραστώ και θα πάθεις τα ίδια τα δικά μου. Τώρα, άργησες, Βαγγέλη. Ε, καλώς τα δεχτήκα μου. Σε και εσύ ερωτεμένος. Έλα στην παρέα, να πονούμε μαζί. Ο έρωτας, μωρέ, είναι σαν την αρρώστια. Πρόσεχε εσύ, θυμή την πατήσα του θείου σου τον Ηράκλη, που μείνα απάντρευτος για τη Μαρία τη Λεβεντογιάννη. Εμείς οι δύο δεν κάνε ξανασυναντηθούν ποτέ. Συφή, όχι. Μαρία. Φύγε, σε παρακαλώ. Μου λείπουν πολύ τα απογευματά μας στη Θεσσαλονίκη, Λιζάκι μου. Από τότε που ήρθα στο χωριό νιώθω μεγάλη μοναξιά. Μην τα βλέπεις τόσο τραγικά τα πράγματα. Με την ξαδέρφη σου δεν κάνετε παρέα? Δεν μπορώ να μιλήσω με την Πελαγία ούτε με τις θείες μου όπως μιλάω μαζί σου. Τι μου κρύβεις? Δεν κρύβω τίποτα. Αλήθεια. Απλά σε πεθύμησα. Έλα, λέγε, ποιος είναι? Το όνομά του, βρε παιδί μου. Σύφη τον λένε. Γιατί κατεβαίνεις μόνη σου εδώ? Δεν είμαι μόνη. Έχω εσένα. Σε περίμενα. Είναι σαν να σε ξέρω. Από πάντα.
όταν ήρθε στο χωριό φοβόμουν. Τώρα μαζί σου... Δεν φοβάσαι τίποτα. Τι έπαθες, Ήφη? Πέσαν έξω τα καράβια σου? Άσε μας, ρε μάνα. Κουρασμένος είμαι. Παιδάκι μου, φάει και καμιά μπουκιά. Ο Ορέστης πού είναι? Με τον πατέρα σου. Τι ώρα φύγανε? Αξιμέρωτα. Δεν πιστεύω να την ξαναείδες. Ποια? Την εγγονή του Λεβεντογιάννη. Χόρευες μαζί της στο γάμο. Α, όχι. Σιφή, πρόσεχε. Πού πας? Πώς πάει ο αθεόφοβος, σαν τον κουζουλό. Τι θες, μωρέ Βαγγέλη, και με παίρνεις από πίσω? Αξιωμολογηθώ. Τι να αξιωμολογηθείς, κακομοίρη μου, εσύ δεν έχεις αμαρτίες? Έχω. Τι έχεις? Πήρα από τον Άγιο όλες τις γλάστρες. Φέρτες πίσω και ο Άγιος θα σε συγχωρέσει. Και αν δεν τις φέρεις, πάλι θα σε συγχωρέσει. Η ψυχή μου ψυχίζει 100 φορές το βάρος μου. Κάνε 50 μετάνιες να ελαφρύνει. Πες και το πατερημόν και άμεσα την ευχή του Αγίου. Άσε με να πάω να πιω ένα καφέ με την ησυχία μου. Άγουτε! Τι είναι πάλι? Να μου διαβάσεις καμιά ευχή, να μου κάνεις ένα ευχέλαιο. Πού είμαι ερωτεμένος, να μου περάσει. Πες 40 φορές ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκόρπα. Και θα μου περάσει? Θα λέω θα σου περάσει. Αλλά αν δεν περνάει, έλα από την εκκλησία να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Έπρεπε να το είχα διώξει το φορτίο πριν από 2 μέρες, τι. Είμαι σε στα όρια. Ετοιμάστε τα χαρτιά, τσάβε να το στέλνω. Ναι, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στον δρόμο. Ακόμα το ζωγραφάει και είσαι οδηγός στα φορτηγά. Το Θοδωρή, ναι. Αυτός είναι τσάκαλος, δεν χάνει ημερομηνία παράδοσης. Θα λείψω κανένα 2 ώρες, ε. Μάλιστα. Τι έγινε, Παυλή? Εντάξει, όλα καλά. Τι θες, Γιώργη? Κουβαλά, μου έχει βγει πίστη από το πρωί. Καλά, τι έχεις πάθει, ρε μαλάκα? Έχεις μια μούρη μέχρι το πάτωμα. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μαλακισμένο. Πώς με είπες? Μάλιστα, τη γλώσσα σου μη στην κόψω, έτσι. Ρε Γιώργη, έχουμε γίνει θέαμα. Τι έχεις πάθει? Τον έχουμε 2 ώρες στημένο κάτω από τον ήλιο και εσύ. Άντε, μην πω τι. Ωραία, συγγνώμη. Ωραία, τι. Κάνε αγόρι μου έναν έλεγχο, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Και εσύ μαζί μου, έλα. Έλα και τα μάτια σου ανοιχτά. Να βλέπεις, να μαθαίνεις. Περπάτα. Εσύ περίμενε εδώ,
κάνεις, Ορέστη? Πότε βγήκες? Είναι λίγος καιρός, δεν στο πάνε. Θα μείνεις μακριά από το χωριό, Κωνσταντή. Θα δούμε. Γιατί φωνάζεις έτσι? Ακόμα στο κρεβάτι είσαι? Άντε σήκω, θα πάμε στα Χανιά. Ο Δραγκολευτέρης έστειλε αμάξι να έρθει να μας πάρει. Θέλει ο θείος ο Κωνσταντής να σε γνωρίσει. Έλα, μην αργήσεις. Κάτσε μια στιγμή, ρε Πελαγία. Τι θέλεις? 2 μέτρα, μπόι. Και ρε, τι λέει, πως μοιάζει με τον πατέρα σου. Αλήθεια? Μην κάνεις 500 ώρες. Τι να βάλω, Πελαγία? Δίσου καλόπια, όπως πάντα. Ο Κωνσταντής λατρεύει τα μάνα. Έχουμε τελείως διαφορετικά γούστα. Γρήγορα, έτσι. Γιατί δεν έρχεστε κι εσείς? Άλλη φορά. Σου έχω ετοιμάσει εδώ. Δεν παίρνω τίποτα. Μη με φορτώσει τώρα με πίτες και κολοκύθια. Λες και στα Χανιά δεν θα βρούμε να φάμε. Τα μάξι με τον οδηγό είναι έξω. Δεν του είπατε του ανθρώπου να έρθει να το κεράσουμε ένα νερό? Ωραία φιλοξενία. Το ρώτησα εγώ αν θέλει κάτι και είπε όχι. Δεν ρωτάμε, Πελαγία. Προσφέρουμε. Πελαγία, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Να μην μάθει τίποτα η Μαρία για τον πατέρα της από σένα. Απολύτως τίποτα. Αν χρειαστεί, όταν χρειαστεί, θα της μιλήσω ο παππούς σου, εντάξει? Εντάξει. Δεν θα της το έλεγα, έτσι κι αλλιώς. Αν το μάθει, μπορεί μέχρι και να... μέχρι 8 γενιάς. Τι έγινε, πού πήγαν όλοι? Στη Σούδα. Φορτώνω το κρασί της βιολογικής σήμερα για Ευρώπη. Νόμιζα ότι έχεις πάει κι εσύ. Δεν ξύπνησα. Ευτυχώς. Και οι εργάτες πού είναι? Ρε, πού πήρανε? Χαριστικό. Δουλέψανε σκληρά. Και ο πατέρας σου? Καλά, τέλος πάντων. Τι έχεις, μωρό μου? Τίποτα. Πώς τίποτα? Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε ερωτά? Δεν ξέρω. Πόσο? Πολύ. Δεν σου λείψε καθόλου? Τους αγάπης και χορεύεις με μια πιτσιρίκα και πέθανε από ζήλια. Τι έγινε? Τίποτα. Δίσου. Σύφη, είπα κάτι που σε πείραξε. Όχι. Δίσου. Σύφη, γιατί? Δίσου, ρε Ελένη. Σύφη, πού πας? Φεύγω. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Ορέστη, θα έρθεις μαζί μου ή θα πας με τον παππού σου? Δεν ξέρω. Ο παππούς θα ανέβει στο χωριό. Ανέβει. Εσύ δεν θα έρθεις. Παυλή, έλα να μου βοηθήσεις. Γιώργη, είμαι μεγάλο βάρος για σας. Τι είναι αυτά που λες, ρε? Τέτοια κουβέντα να μην ξαναβγεί από το στόμα σου. Μην αρπάζεσαι, ρε.
Πού πας, Γεωργή? Έχω μια δουλειά να τελειώσω. Ό,τι κάναμε να κάνουμε, το κάναμε. Πατέρα, έχω και προσωπική ζωή. Κοίτα, μη μου ανάψεις καμία φωτιά. Δεν θα αργήσω. Σε κανένα δύο ώρες το πολύ θα είμαι στο χωριό. Πάμε. Πάτε εσείς, θα έρθω. Δεν το περίμενα πως θα έφτανα σε αυτή την ηλικία και θα καθόμουν όλο μόναχη, σαν παλιόγρια. Παρέα με τη γεροντοκόρη, την αδελφή σου. Όχι, εσένα ποτέ δεν σε φανταζόμουν παντρεμένη. Πάντα σε ονειρευόμουν δίπλα μου. Στο ίδιο σπίτι με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Γιατί και εσένα σαν παιδί μου σε έχω αρετή. Μπορεί, επειδή όταν πέθανε η μάνα μας, ήσουν πολύ μικρή. Και με όλα αυτά που γίνανε. Θυμάμαι ότι ξύπναγα τις νύχτες και έλεγα, όλα τα αντέχω. Όλα τα αντέχω. Μόνο ο χαμός της αδερφής μου θα είναι θάνατος για μένα. Πρώτη φορά σ' ακούω να μιλάς έτσι. Νόμιζα... Έτσι είμαι εγώ. Αισθάνομαι. Αυτά που αισθάνομαι τα κρατάω μέσα. Φαντάσου, του αντρός μου δεν του είπα ποτέ σ' αγαπώ. Και τον λάτρευα. Τώρα του το λέω κάθε φορά που πάω στο νεκροταφείο. Αλλά ποιος τα ακούει. Όλα θα πάνε καλά. Μη φοβάσαι. Τίποτα δεν θα πάει καλά, το ξέρω. Παρακαλώ μόνο να μην ζει ο γονιός μας, Ανθούλα. Αρκετά έχει τραβήξει. Οι εγγονές του Λεβεντογιάννη. Βγήκε ο Κωνσταντής από τη φυλακή και πάνε στη χώρα να τον δούνε. Θεόπλητε, και ο Μάρκος στα Χανιά δεν είναι. Μέρος τώρα. Τι να κάνει ο Κακομοίρης, παιδί του είναι, να μην πάει. Καλιά θα ήταν να μείνει στη φυλακή. Μην έχουμε πάλι τα ίδια. Αξιμέρωτα είδα τους σταματάκηδες και κατεβαίναν τον αμαξωτό.
Κάθε μέρα κατεβαίνουν τον άμαξο τώρα στα ματάκηδες. Και το μισό χωριό το ίδιο κάνει. Άμα δείτε να καταφτάνει ο στρατής από την Αθήνα, να ξέρετε πως φύγουν τα πράγματα. Ο στρατής είναι υπουργός. Δεν ανακατεύεται με τη βεντέτα. Το αίμα νερό δεν γίνεται, Θεόκλητε. Άμε στην κουζίνα σου, θα μου πεις και παροιμίες τώρα. Εγώ λέω πως πρέπει να αρχίσουμε δεήσεις και καμιά επίκληση, παπά. Μενέλα, δεν θα μου μάθεις και τη δουλειά μου τώρα. Και οι δύο οικογένειες έχουν προσφέρει πολλά στον τόπο μας. Υπάρχει κίνδυνο στο χωριό να μοιραστεί. Θεός φυλάξει. Βάλε χαλινάρι στο πίμνιό σου, Θεόκλητε, πριν αναργά. Λογάριαζε. Τα λεφτά μας γίνανε εμπόδιο στην προκοπή μας, Λευτέρη. Έχουμε το αποστακτήριο να στέκει και αφήνουμε μικρότερους παραγωγούς να αλωνίζουν στην περιοχή μας. Ας τα σάπια σε μένα. Δεν σε νοιάζουν οι άλλοι παραγωγοί. Οι σταματάκι δεν σε καίνε. Ακόμα δεν βγήκες από τη φυλακή και είσαι έτοιμος να βάλεις μπουρλότο. Εγώ είμαι ο παραγωγός. Μέσα στα μπέλη γεννήθηκα και μέσα στα μπέλη θέλω να πεθάνω. Τι λέγατε? Έλα, κάθισε. Θες καφέ? Δεν θέλω πράγμα. Τι κουβεντιάζετε οι δυο σας? Το παλιό αποστακτήριο στο χωριό στέκει ακόμα. Για να τα ρωτάς. Θέλω να ξεκινήσουμε παραγωγή τσικουδιάς. Άσε τσικουδιά. Δεν θέλω να μπω στα χωράφια του σταματάκιδων. Στο ελεύθερο εμπόριο λογιάζουμε το δικό μας συμφέρον, όχι των άλλων. Υπάρχει άτυπη συμφωνία. Άτυπη συμφωνία και πράσινα άλογα. Είναι θέμα τιμής. Ποια τιμή μου λες, πατέρα? Αυτοί μου την έχουν εστημένη στη γωνιά και περιμένουν να με καθαρίσουν και μου μιλάς για τιμή? Κάτσε κάτω. Υπάρχουν ορισμένοι άγραφοι νόμοι που παλιοί δεν τους παραβιάζουν ακόμα και τον σκοτώνονται μεταξύ τους. Όσο ο πατέρας σου δεν μπαίνει στην παραγωγή τσικουδιάς, οι σταματάκηδες δεν μπαίνουν στο εμπόριο κρεάτων. Αυτό πιστεύετε? Ότι δηλαδή άμα μπορούσαν δεν θα το κάνανε? Θα άφηνε ο Γεωργής τα εγωπρόβατά του να ψοφάνε στις τάνες? Πόσα οζά έχουν αυτοί και πόσα εμείς? Ούτε τα μισά μας δεν έχουν. Ενώ εμείς γιατί καλλιεργούμε τόσα χτήματα μπέλια? Για να έχουμε κέρδος. Ρε Λευτέρη, σκέψου πόσους τόνους τσικουδιά μπορούμε να βγάλουμε στην αγορά. Μην τα λες, Λευτέρη. Η αλήθεια είναι ότι τα μπέλια μας τρώνε πολλά λεφτά. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Μα έχουμε τα κρασιά. Τι θέση έχουν τα κρασιά μας? Κάνουμε πολύ μεγάλες εξαγωγές, όμως η ποιότητά μας δεν είναι και καλύτερη. Γιατί? Γιατί, πατέρα? Εσύ ήσουν ο καλύτερος συνοπαραγωγός της περιοχής. Πώς άφησες να πάρουν τα πρωτεία οι σταματάκηδες? Έχουν το Σύφη. Δεν τα ξέρει αυτό το κοπέλι. Είναι καλός αμελουργός. Ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτά τα βραβεία ποιος τα έφερε, ο Σύφης? Αυτά τα βραβεία τα έφερε ο αδερφός ο Γιάννης. Ήταν ο καλύτερος συνοπιός από όλους μας. Ναι, ήτανε. Αλλά την τέχνη του την έμαθα από σένα. Που σημαίνει, πατέρα, ότι εσύ τα παράτησες. Δεν ασχολείσαι πια. Αυτό είναι αλήθεια. Άμα δεν έχεις τα παιδιά σου, δεν έχεις όρεξη για τίποτα. Τώρα όμως ένας σου γιος γύρισε. Κι εγώ θέλω να επεκταθούμε. Θέλω τα προϊόντα μας να πηγαίνουν παντού. Αποφασίστε δυο σας. Κι εγώ ακολουθώ. Εγώ αυτό ήθελα να ακούσω. Στη Μαρία τι έχετε πει? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να ξέρει. Μπορεί να τις τα προλάβουν άλλοι και να είναι χειρότερα. Ούτε για μένα. Ούτε. Βαγγέλη. Πού την πας στην κλάστρα? Στο κατόφλι σας. Και ποιος την κλαίει? Ο Άγιος. Δεν του έχεις αφήσει ούτε μια γλάστρα του κακομέρι του παπά? Όχι του παπά. Ταγίου. Του έχουν μείνει 2-3 γλάστρες ακόμα. Άμα τις πάρω και αυτές, θα πάω πάλι στο Θεόκλητο για συγχώρεση. Όχι εκεί, πιο δεξιά. Εγώ? Ναι, μη σκοτωθεί κανείς. Και δεν μου λες για ποια προορίζονται οι γλάστρες. Για τη Μαρία. Μέσα είναι. Έφυγε από νωρίς. Έφυγε. Άμα δεν γυρίσει, θα πάω στο μοναστήρι να γεννώ καλό γερος.
Έλα εδώ, ηρέμησε. Στα Χανιά πήγε για μια δουλειά. Θα έρθεις μέσα να σου βάλω μια όλια φαΐ. Δεν θέλω. Θα πάω μέχρι κάτω-κάτω στον αμαξωτό. Θα περιμένω τη Μαρία να γυρίσει. Όπως θες. Άμα πεινάσεις το δρόμο, τον ξέρεις, ε. Μαρία, Μαρία. Βαγγέλη, έλα να σου πω μια βόλτα με τη μηχανή, ρε. Δεν έρχομαι. Πού ήσουν, α? Στο Λεβεντογιάννη. Έλα, πάμε να σκεράσουμε μια ρακιέλα. Όχι. Θα πάω μέχρι τον αμαξωτό, περιμένω τη Μαρία να γυρίσει. Γιατί πού είναι? Στα Χανιά. Τι δεν σε νοιάζει εσένα? Έβαλες το μάτι την αραβονασικιά μου. Τι λες, μωρέ. Εμείς με στο Λεβεντογιάννηδες, σμίγουμε. Έλα, έλα να σκεράσουμε ρακιέλα. Καλά. Μα πόρτα θα πάμε στον αμαξωτό, περιμένουμε τη Μαρία να γυρίσει. Και σας το καφενείο. Έλα, ό,τι πεις εσύ. Εμπρός. Υιέ μου. Μου λείψες πολύ. Και εσύ εμένα, Πελαγία. Η Μαρία ήρθε. Εδώ είναι. Μαρία. Έλα μέσα. Και αυτή είναι, Λεβεντογιάννη. Μαρία, ο θείος σου, ο Κωνσταντής. Είναι αλήθεια ότι μοιάζεις του πατέρα μου? Αλήθεια είναι. Του μοιάζω σε όλα. Έλα, πάμε, πάμε. Κωνσταντή. Άστον. Πελαγία, βάλ' τα αυτά στον μυρό. Δεν ξέρω, μωρέ, Ελευθέρη. Τρώγομαι. Δεν θα το κλείσουμε στο κλουβί σαν να ήταν αλλιωτάρι. Ακατέωτο, μόνο που... Θείε, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για όλους μας. Τον Κωνσταντή μονάχο του δεν τον αφήνω, μην ανησυχείς. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σας. Στρελά σου μιλάω, δεν ακούς? Με στη δουλειά μου, μας κοιτάνε. Τι μου ασχολάς? Έχω το αυτοκίνητο εδώ κοντά, θα σε ανεβάσω εγώ. Πάρω τηλεφορία, Γιώργη. Μου κάνεις εμένα δυσκολίες. Σε μου το χέρι με πονάς. Μην μας ξαναδώ να φοράς αυτά τα ρούχα. Ας τα βγάλω στη μέση του δρόμου, λόγω τιμής. Λοιπόν, πηγαίνε τώρα και θα σε περιμένω πάνω στο στενάκι. Δεν θέλω να καπνίζεις. Πέταξε το. Πέταξε το, γαμώτο. Γιατί το κάνεις αυτό? Δοκιμάζεις να το χυμώ? Όχι. Και μου μιλάς όταν είμαι εκνευρισμένος. Να σε πάρω εδώ. Τώρα. Πες μου. Σε δείξα το λόγο. Πες μου. Σ' αρέσει αυτό που γίνεται έτσι, Δελινά? Νομίζω ότι μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις με το κορμί σου. Όχι, μωρό μου. Δεν μπορείς. Τι θέλεις να ακούσεις, Στέλλα? Σ' αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Εγώ δεν είπα ποτέ να με παντρευτείς. Ναι, το ξέρω. Αλήθεια είναι. Αλλά εγώ, η γυναίκα που αγαπάω, πρέπει να βρίσκεται ψηλά. Εσένα δηλαδή σ' αρέσει αυτό που γίνεται? Όποτε θέλω έρχομαι, σε παίρνω και μετά, φεύγω. Η οικογένειά μου είναι σε πόλεμο, Στέλλα. Είσαι νέα κουμπέλα. Δεν κάνει να μαυροφορέσεις. Αυτές είναι ιστορίες παλιές. Θα αφήσουμε αυτές τις αχλαμάζες να μπουν ανάμεσά μας? Θέλω να ξέρω. Πού βρισκόμαστε, Γιώργη? Στο πουθενά, Στέλλα. Στο πουθενά.
Εδώ ερχόμουν μικρός με τον πατέρα σου. Με πρωτόφερε 10 χρονών. Εδώ μου μίλαγε για τη γη και το κρασί. Μαρία, ό,τι ξέρω από αυτόν το έμαθα. Δυνατός, επίμονος, ανυποχώρητος. Όσο τον έζησα, δεν γνώρισα άνθρωπο που να μην λυγάει μπροστά του. Γιατί έφυγε, Κωνσταντή? Θα είχε τους λόγους του. Λέω πως αν με γνώριζε... Θα σε λάτρευε. Θα πέθαινε για σένα. Γιατί ποτέ κανείς σας δεν ήρθε να με δει? Περιμέναμε να έρθεις εσύ σε εμάς. Ήρθανε! Καλώς τες! Καλησπέρα. Καλώς τες. Πώς περάσατε? Με τον Κωνσταντή και να μην περάσουμε καλά. Φέραμε και γλυκά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πατέρα, τι έγινε? Έχεις πει πως θα μείνεις μια εβδομάδα. Ανοίξαμε δουλειές εδώ. Θα σου βάλω να φας, αρέτη, έχεις τρώσει τραπέζι. Άσε αργότερα. Μα τι έγινε? Του Κωνσταντή. Του μπήκε να ξανανοίξει το προστακτήριο. Αυτό είναι κλειστό τόσα χρόνια. Έτσι είπα κι εγώ. Θα ανέβει στο χωριό. Εκείνος λέει πως όχι. Μα εγώ θα ρω πως θα ανέβει. Ο πατέρας πού είναι? Με το θείο Ηράκλη και την Όλγα. Στο Ινοποιείο. Ορεστή. Ο παππούς σου κανόνισε την άλλη εβδομάδα να ξαναρχίσει ψυχοθεραπείες. Και μόλις κάνω τι θα γίνει, θα μπουσουλάω καλύτερα. Μην είσαι αχάριστος, μικρέ. Δεν γουστάρω να αποφασίζετε για μένα. Τα χάλια σου έχεις. Έπινες? Ποιος, εγώ? Όχι. Τι όχι, σκυλοβρωμάς μέχρι απέναντι. Σιγά ρε μανά. Μας κοιτάσαν δύο τσικουδιές στο καφενείο και κάτι έγινε. Ποτέ θα μου το λέγατε ότι βγήκε ο Κωνσταντής από τη φυλακή. Βγήκε? Πότε? Ποιος σου το είπε εσένα, Ορεστή? Κάτι σε ρώτησα, Γιώργη. Ένας με τη σειρά. Πού το έμαθες, Ορεστή? Τον είδα σήμερα στο λιμάνι. Κι εγώ μαλάκας που ήμουν. Θα ήταν την ώρα που είχαμε πάει για την παράδοση. Τι ακριβώς έγινε? Εκείνο ότι έπαθα την πλάκα της ζωής μου επειδή εσείς αποφασίσατε να μου το κρατήσετε κρυφό. Ούτε σε μένα το είπατε. Σόπα, μάνα. Αφήσατε το μικρό ακάλυπτο στο λιμάνι. Τι σου είπε? Τι σου είπε, σου μίλησε? Τίποτα δεν μου είπε, παράταμε. Γιατί δεν με φώναξες? Και τι θα έκανες, Γιώργη? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Τι θα κάνω εγώ είναι δική μου δουλειά. Εσένα δεν σε αφορά. Για μένα πρόκειται και δεν με αφορά. Γιώργη, ας το παιδί ήσυχο. Μην το κυνηγήσεις. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Θέλω να μου υποσχεθείς. Βούλωσε τώρα εσύ. Πού πας? Πού πας? Είναι μακριά, Σιφή. Πας να τον βρεις, ε. Περίμενε. Ορίστε, πάρτινα. Εγώ μαζί σου. Εγώ τον αδερφό μου μόνο δεν τον αφήνω. Πήγαινε. Πήγαινε να φας τον Κωνσταντή, να φάω εγώ το δρακολευτέρι. Αυτό δεν θέλεις? Και μετά μάνα θάψε μας παρέα. Το χώμα θα το λιώσει.
χέρι δίκοπο στη γη για να μπορέσει να ταφεί μια αγάπη μόνο αλήθινη, μια αγάπη μόνο το μπορεί. Αγάπη και μίσος φωνούν, αν αγκαλιά θα βρεθούν, όρκους στοιχιά θα γκρεμίσουν μια βραδιά. Φεγγάρι κίτρινο, γιατί τη νύχτα αυτή είχε κρυφτεί. Κανείς δεν άντεξε να δει, κανείς δεν είδε την πληγή. Αγάπη